Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία βίντεο από το κινητό μας τηλέφωνο. Σίγουρα όχι από αυτές τις συσκευές, θα χρειαστούμε κάτι πιο σύγχρονο. Πολύ καλύτερα! Πόσες φορές λοιπόν κάναμε λήψη ενός βίντεο, θα θέλαμε να προσθέσουμε ένα σχόλιο ή ένα τίτλο σε αυτό. Πόσες φορές πήγε κάτι στραβά και θέλαμε να το διορθώσουμε. Εκεί που δείχναν όλα τέλεια, πετάχτηκε ξαφνικά κάποιος και χρειάστηκε να τον κόψουμε. Πάμε λοιπόν να δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο όμορφα τα βίντεο μας, να προσθέσουμε κάτι ή και να διορθώσουμε. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε υπολογιστή, είπαμε. Θα τα κάνουμε όλα από το κινητό. Πρώτα λοιπόν, αν δεν έχουμε κάποια εφαρμογή επεξεργασίας, θα το βάζουμε εντελώς δωρεάν από το Play Store. Υπάρχουν πάρα πολλές που κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα με το ίδιο περιβάλλον. Εγώ επέλεξα το EduCats. Αυτή η δείχνω ένα κάτι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Εσείς μπορείτε να βάλετε και νομίζετε καλύτερα. Οι διαφορές που έχουν οι εφαρμογές είναι αναλυτές. Όλες κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αφού λοιπόν κατεβάσουμε μία από αυτές, βγαίνει στο περιβάλλον του κινητού μας, το εντοπίζουμε στην οθόνη, το ανοίγουμε και αρχίζουμε να δημιουργούμε. Μπαίνουμε στον editor με το Syn, επιλέγουμε New Project, φροντίζουμε να έχουμε πάντα κάνει λήψη φωτογραφία ή βίντεο, μπαίνουμε στο περιβάλλον με τα βίντεο ή φωτογραφίες ή μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε και όλα φωτογραφίες και βίντεο μαζί. Αν πάλι δεν έχουμε κάτι, μπορούμε να κάνουμε απευθείας από εκεί που είμαστε μία λήψη βίντεο ή να βγάλουμε μία φωτογραφία. Ας βάλουμε μέσα στο editor κάτι. Θα κλικάρουμε ένα βίντεο εκεί περισσότερο και με το βελάκι θα το περάσουμε μέσα στο περιβάλλον. Αυτό. Εδώ λοιπόν μπορούμε να τριμάρουμε το βίντεο μας από την αρχή ή από το τέλος. Να κόψουμε κάποιο σημείο το οποίο μας ενοχλεί. Μπορούμε να προσθέσουμε μουσική. Θα υπάρχουν μουσικά κομμάτια που έχει πρόγραμμα και εφέ ή μπορούμε να βάλουμε και την δική μας μουσική την οποία την έχουμε μέσα στο κινητό μας. Βάζουμε φίλτρα, επιλέγουμε υπόχρωση, διορθώνουμε κάτι που δεν μας αρέσει. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο το συγκεκριμένο σημείο που θέλουμε να διορθώσουμε. Εφέ, πάρα πολύ μεγάλη γάμα από εδώ. Εδώ μόνο να προσέξετε, θα πετάτε παραπλεκαμένα πάνω στο κοεφέ που θέλετε να βάλετε και θα βλέπετε τι ακριβώς κάνει. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε πάντα και ανέρεση αυτό που έχουμε κάνει.
βάλουμε ένα τίτλο, ένα σχόλιο. Γράφουμε λοιπόν τι θέλουμε και μετά θα εμφανίζεται στην οθόνη, αφού βέβαια μπορούμε να το επεξεργαστούμε, να το περιστρέψουμε, να το μεγαλώσουμε, να αλλάξουμε το χρώμα του κλπ. Βάλουμε μία φατσούλα μέσα στο βίντεο μας. Να αλλάξουμε την ταχύτητα του βίντεο. Να αυξομειώσουμε την ένταση της φωνής μας ή των μουσικών μας κομμάτων. Και μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα βίντεο περιβάλλον background για YouTube, Instagram, Facebook. Να περιστρέψουμε το βίντεο μας κατά 90, 180, 360 μοίρες. Να γκροπάρουμε κάποιο σημείο. Να το μικρύνουμε, να το αλλάξουμε μέγεθος. Να εστιάσουμε σε ένα σημείο που θέλουμε. Τέλος, δεν ξεχνάμε ποτέ να σώσουμε στην ποιότητα που θέλουμε. Αυτό ήταν. Έχουμε και άλλες δυνατότητες του προγράμματος, τις οποίες θα τις ανακαλύψετε μόνοι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το